SBC TV, ο προπονητής της ομάδας ο Βαγγέλης Βλάχος. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Τώρα έχουμε τον Ηρακλή μπροστά μας. Αφήνουμε πίσω την ήττα από τον Αρκαδικό. Πώς περιμένετε το παιχνίδι με τον Ηρακλή? Καταρχήν, να μιλήσω για την ήττα από τον Αρκαδικό, ότι ξεχάστηκε ήδη, με την έννοια ότι συζητήσαμε λίγο τη Δευτέρα, είπαμε τι έφταξε και τι δεν έφταξε στο παιχνίδι αυτό. Και συμφωνήσαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στόχοι για τον Εθνικό. Ο δύσκολος στόχος είναι να μπει τετράδα-πεντάδα και ο εύκολος στόχος είναι να καταλήξει έκτος. Και είπαμε να παλέψουμε για το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι τα πέντε εναπομείνοντα παιχνίδια πρέπει να τα χτυπήσουμε και τα πέντε και αν είναι δυνατόν να τα πάρουμε και τα πέντε. Ανεξάρτητα αν ο αντίπαλος που παίζουμε έχει στόχο την παραμονή ή την άνοδο. Εμείς παίζουμε για τον Εθνικό, παίζουμε για τη δική μας ομάδα και πάμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια. Πλέον έχουμε την επιστροφή του Νίκου Ψηλέα στις κανονικές προπονήσεις. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Κοίταξε, να πούμε ότι είναι 100% έτοιμος, δεν είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό επίπεδο. Μπορεί να μας βοηθήσει κάποια σημαντικά λεπτά με την εμπειρία του, με το σούτ του, με το σκοράρισμα. Μπορεί να μας ανοίξει αρκετά το γήπεδο και το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το πιθανότερο θα είναι στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ο αγώνας με τον Ηρακλή θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Αυτό σας προβληματίζει? Υπάρχει ο φόβος να πέσει ο ρυθμός του αγώνα? Κοίταξε, σίγουρα περιμένουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ σκληρό. Ο Ηρακλής παίζει για τη σωτηρία του. Το γεγονός ότι δεν θα έχει τον κόσμο του στις εξέδρες να τον βοηθήσει, σίγουρα είναι καλύτερα για μας. Ο κόσμος του Ηρακλή στο Ιβανόφιο δίνει όθηση στην ομάδα και αυτή τη στιγμή που θα πάμε και κλεισμένο των θυρών είναι στα υπέρ μας. Όμως δεν αλλάζει την μορφή του παιχνιδιού, με την έννοια ότι κάποιοι παίζουν για την αυριανή μέρα και για την ύπαρξή του στην κατηγορία και εμείς παίζουμε για ό,τι καλύτερο προκύψει να καταλήξουμε στην κατηγορία όσο ψηλότερα γίνεται. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόσμος, κατά κάποιο τρόπο βοηθάει εμάς, ίσως πιθανόν να αγχώσει και λίγο παραπάνω την ομάδα του Ηρακλή. Αλλά όλα αυτά καταλήγουμε ότι είναι μέσα στο παρκέ το πιο ουσιαστικά θα χειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, θα κρατήσει το ρυθμό και ποιος το θέλει περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας στο Εθνικό SBC TV ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Μπροστά μας το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Πώς περιμένετε, πώς το περιμένετε, πώς προετοιμάζεστε? Το παιχνίδι του Ηρακλή δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα που κυνηγάει τώρα κυνηγά να σωθεί. Εμείς από τη μεριά μας, μετά και την ήττα που δέσαμε τον Αρκαδικό, είμαστε πιο δυνατοί, προπονούμαστε πάρα πολύ σκληρά και θα πάμε να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το ρόλο. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτό, αλλά είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε με τον Ηρακλή και είναι και αυτό και κλεισμένο των θυρών. Πώς το παίρνετε στις μπασκετμπολίες? Σίγουρα, όταν έχουμε τον κόσμο κοντά μας είναι καλύτερα και σε εκτός έδρας παιχνίδια πάλι, ας πούμε, ο κόσμος είναι σίγουρα πάντα σημαντικός. Απλά, επίσης, θα έλεγα ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολύ θερμούς οπαδούς, πολύ καλούς και γι' αυτό ίσως έχουν συμβεί ότι έχει συμβεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μας. Ίσως και τώρα να είναι καλύτερα που δεν έχουμε οπαδούς. Πάμε και θα δίνουμε όλα χωρίς να μια γενική, έχετε δει σε αρκετά παιχνίδια τον κόσμο του Εθνικού. Πώς μπορεί να το περιγράψεις, τι μήνυμα μπορεί να το στείλεις? Κοντά, να μην απογοητεύεται με ό,τι αποτέλεσμα και να βλέπει, να είναι κοντά μας. Εμείς, εγώ θαυμάζω τον κόσμο του Εθνικού και τους φανατικούς και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Είναι όλοι πάρα πολύ, τους πιο καλούς και θερμούς οπαδούς που έχω δει και να συνεχίσουν να είναι κοντά μας. Εμείς θα το αποδώσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.